Γεια σας. Καλημέρα, καλησπέρα. Δεν μου βγαίνει να πω το δικό μας. Θα με συγχωρέσετε, πιστεύω, ε. Πώς είστε? Καλημέρα. Το έχω, θα το βρούμε και θα κάνουμε ρουτίνα και θα σε σηκώσω και θα με σηκώσεις. Αλλά πριν κάνουμε ρουτίνα, δεν μπορώ να μην σχολιάσω. Είμαι άνθρωπος. Είχα ανοίξει λοιπόν την τηλεόραση, θέλοντας να ακούσω τα νέα, έτσι. Γιατί δεν είχα ιδέα τι γινότανε μέχρι που 3/4 μετά το βραδινό live συνειδητοποίησα τι είχε συμβεί. Γενικότερα, να ξέρεις, δεν βλέπω ειδήσεις. Δηλαδή, και από τον καιρό που σταμάτησα να βλέπω ειδήσεις και να ενημερώνομαι από το ίντερνετ, είμαι πάρα πολύ καλά ψυχολογικά. Είμαι μάλλον πολύ καλύτερα ψυχολογικά. Γιατί πολύ καλά δεν είναι κανένας κάθε μέρα. Μισό λεπτάκι, γιατί ξέχασα να φέρω το τσάι μου και το νερό μου. Παρακολουθούσα λοιπόν το τι συνέβη. Δεν υπάρχουν λόγια. Δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψω αυτό που συνέβη. Δεν έχω και καμία δουλειά να το περιγράψω, αν με ρωτάς. Δεν είναι στη δική μου αρμοδιότητα. Ξέρεις τι είναι στη δική μου αρμοδιότητα? Επειδή μιλάμε για ανθρώπους, θα ήταν πάρα πολύ όμορφο, θα ήταν πάρα πολύ διαφορετικό. Είδες, σαν επίτηδες χτες, με κάποιες που μιλούσαμε στα μηνύματα μετά το live, λέγαμε για το πόσο ωραίο θα ήταν ιδανικά να αλλάξει ο κόσμος. Ε? Ας αλλάξει λοιπόν ο κόσμος από αυτούς που έχουν μια ισχυρή θέση μπροστά από ένα γυαλί, μπροστά από μία οθόνη. Μπροστά, και είτε είναι παρουσιαστής, είτε είναι δημοσιογράφος, είτε είναι influencer, είτε είναι απλώς ένας άνθρωπος που απλώς ανοίγει την κάμερα σπίτι του, δεν χρειάζεται ο όρος μετανάστες, λαθρομετανάστες. Πηγαίνανε γυρεύοντας. Πήγαινε γυρεύοντας ποιος? Πήγαιναν γυρεύοντας άνθρωποι που πλήρωσαν για να σώσουν τη ζωή τους και των παιδιών τους. Πήγαιναν γυρεύοντας λοιπόν οι λαθρομετανάστες ή οι μετανάστες. Ήταν άνθρωποι, παιδιά. Ας ξεκινήσουμε από εκεί. Ήτανε άνθρωποι. Το αν μπαίνουν παράνομα ή όχι, φταίει η κάθε χώρα για το πώς δεν την ασφαλίζει. Εντάξει, δεν θα πω εγώ καλά να πάθουνε επειδή μπαίνανε παράνομα στη χώρα, γιατί μιλάμε για ανθρώπους. Δεν μιλάμε για κάτι που δεν έχει ψυχή, κάτι που δεν έχει ζωή, κάτι που δεν έχει καρδούλα. Το παράνομα στη χώρα μας εννοείται δεν είναι σωστό και δεν συμφωνώ σε καμία περίπτωση, αλλά η ασφάλεια που πρέπει να έχουμε στα σύνορά μας. Ή δεν έχω καταλάβει εγώ κάτι καλά. Δεν ξέρω. Και δεν ήρθα εδώ ούτε να κάνω πολιτική, ούτε να διαφωνήσω με κανέναν. Εμείς θα κάνουμε τη ρουτίνα μας, αλλά δεν γίνεται να κάνω τη ρουτίνα μου σαν να μην τρέχει τίποτα. Έτσι. Δηλαδή, γιατί στα Τέμπη και στα κάθε Τέμπη και στην κάθε τραγωδία που συμβαίνει καθημερινά σκοτώνονται. Ο Ντελιβεράσε χτες με τη μηχανή 19 χρονών παλικάρι, προχθές τα δύο παιδιά με το πατίνι. Δεν σκοτωθήκανε, αλλά δεν είδα να το δείξει κανένας ότι τα ηλεκτρικά πατίνια, ναι, okay, υπάρχουν, μπορούν να τα χρησιμοποιούν τα ανήλικα, αλλά τουλάχιστον πρέπει να αφοράνε και τον κατάλληλο εξοπλισμό όταν τα χρησιμοποιούν, έτσι. Δηλαδή, τραγωδίες, παιδιά, συμβαίνουν καθημερινά. Ένας πόλεμος είναι ακόμα ενεργός, δεν έχει σταματήσει ο πόλεμος, όσο εμείς μιλάμε, γελάμε, κάνουμε την καθημερινότητά μας. Ένας πόλεμος, δύο, τρεις,
είναι ακόμα εν ενεργεία. Οπότε, αυτό που θα ήθελα εγώ να παρακαλέσω από αυτή τη θέση που έχω, αυτή τη τόση πάνω στον πλανήτη, θα είναι να μιλάμε για όταν χάνεται κάποιος άνθρωπος, να μετιούνται σαν άνθρωποι και όχι με τίτλους. Αυτό θα ήταν κάτι πάρα πολύ, ξέρεις γιατί. Γιατί εκείνη την ώρα που εγώ το ακούω, το πήγαινε γυρεύοντας και κάποιες άλλες εκφράσεις τέλος πάντων, θα το ακούσει και το παιδί. Και άμα μετά εσύ σαν γονιός, σαν παππούς, σαν άνθρωπος στο καφενείο που μπορεί να το σχολιάσεις και να πεις καλά να πάθουνε, το παιδί στο υποσυνείδητο θα συνδέσει δηλαδή αυτή την τραγωδία ότι ήταν φυσιολογικό. Τι λέμε τώρα, βρε Άννα, νόμιμα ή παράνομα αφορούσε ανθρώπινες ζωές. Έπρεπε να προστατευτούν και το νομικό θέμα το αντιμετωπίζουμε μετά. Δεν μπορώ να συμφωνήσω περισσότερο με τη Δέσποινα. Όπως πάντα δηλαδή, ταυτίζονται πάρα πολλές φορές οι απόψεις μας. Γι' αυτό είπα ότι δεν ήρθα εδώ να κάνω πολιτικά, πώς το λένε, ούτε να πάρω θέση, ούτε να... Αλλά σκεφτείτε αν αρχίσουμε οι άνθρωποι να νοιαζόμαστε για τους ανθρώπους χωρίς να μας νοιάζει. Το χρώμα, το φύλο, ο σεξουαλικός προσανατολισμός, άμα το λέω σωστά, που έχει ο καθένας. Τι ωραίο παράδειγμα θα γινόμασταν πρώτα απ' όλα για μας και μετά για τα παιδιά μας, για τους γύρω μας, για τους μεγάλους ανθρώπους, για όλα. Αυτό εγώ έχω να πω. Δεν ξέρω αν κανένα συμφωνεί. Δεν ήρθα εδώ ούτε για να συμφωνήσεις ούτε για να διαφωνήσεις. Λίγο προσοχή όταν μιλάμε για ανθρώπους και γενικότερα για ό,τι έχει ψυχούλα. Δεν έχει έρθει κανένας σε αυτή τη ζωή για να πηγαίνει γυρεύοντας στο θάνατό του. Αυτό. Και πάμε να κάνουμε μία ρουτίνα μαζί, για να με κάνεις και εμένα να κάνω ρουτίνα μαζί, γιατί είναι από τις λίγες φορές που ναι, δεν έχω κάνει τίποτα από την ώρα που έχω ξυπνήσει. Ναι, πήγα το σκύλο βόλτα, ναι, έχω κάνει δουλειές, ναι, έχω πλύνει αυλές, ναι, έχω απλώσει πλυντήρια χωρίς να έχω κάνει τίποτα στον εαυτό μου. Και αυτό δεν είναι λύση. Όλα ξεκινούν πρώτα από εμάς. Ναι. Από τον εαυτό μας. Έτσι ακριβώς. Ναι. Αυτό. Λοιπόν. Πάμε. Έπλυνα λοιπόν το πρόσωπό μου. Ναι, να βοηθήσουμε ο ένας τον άλλον. Αυτό θα κάνουμε. Αυτό κάνουμε εδώ πάντα έτσι κι αλλιώς. Δεν κάνουμε κάτι άλλο. Καθάρισα λοιπόν το πρόσωπό μου με τον καθαριστικό περιποιητικό αφρό της Aurora με αντιοξυδοτικά συστατικά. Ένα από αυτά είναι το εκχύλισμα ροδιού, έχει πανθενόλι, είναι και για κάθε μέρα, είναι και για τη μακιγιάς. Θα συνεχίσω με αντιγυραντική τονωτική λοσιόν με εκχύλισμα κουτζού από την εταιρεία Fluff. Έχεις πολλούς τρόπους που μπορείς να το χρησιμοποιήσεις. Δεν ξέρω αν είδατε και το βίντεο που σας έβαλα στα story. Μπορείς απευθείας στο πρόσωπο, μπορείς σε βαμβάκι και μπορείς στο χέρι σου, όπως τα Essence, να βάλεις μία μικρή ποσότητα, όπως θα κάνουμε τώρα μαζί, όπως κάνεις με τους ορούς σου, και να περάσεις, δες, πρόσωπο και το λαιμό. Ωραία. Λοιπόν, μαζί, πολύ ωραίος συνδυασμός, εντάξει, πρώτο βήμα, όταν θέλουμε να κάνουμε ρουτίνα και έχουμε ορούς ματιών οι οποίοι είναι υδαρείς, δηλαδή έχουν σύσταση σαν νεράκι, είναι το Bright Eyes. Bright Eyes είναι ορός διπλής θεραπείας,
Στο ψυγείο, ακούστε με, θα ανακουφιστείτε, ειδικά αν έχει παίξει ξενύχτη, αν έχει παίξει έτσι μια στεναχώρια, αν κάτι τέλος πάντων σας βασανίζει ή απλά είναι η σεζόν δύσκολη και για σένα. Βάλτε το στο ψυγείο, βγάλτε, πιέστε και βγάλετε λίγη-λίγη την ποσότητα και κάντε αυτό το υπέροχο μασαζάκι που έχουμε πει. Δεν το λέμε μαγικό ραβδάκι, δεν το βάφτισα μαγικό ραβδάκι τσάμπα. Είναι ο ροζ δηλαδή διπλής δράσης, από συμφορή, από πρυξήματα, από κατακράτηση, αλλά εδώ μέσα βρήκαμε και ανακαλύψαμε και το πεπτίδιο Beautify, που είναι υπεύθυνο για την ανόρθωση στα βλέφαρα. Οπότε μπορεί να συνδυαστεί και στο εσωτερικό του ματιού και από την μέσα μεριά όπως βλέπεις. Είναι το πιο απίθανο προϊόν που έχω πάρει. Έλα, έλα Αγνή, πείτε μου τέτοια σας παρακαλώ πολύ να ανέβουμε λίγο. Πάμε λίγο να ανέβουμε όσο μπορούμε να ανέβουμε με όλα αυτά που συμβαίνουν. Πάμε, μόνο έτσι θα ξεχαστούμε. Κάντε και τις κινησούλες που κάνουμε με τον παράμεσο χρησιμοποιώντας το ρολάκι σας. Πηγαίνετε εδώ, όπως κάνουμε δηλαδή με το δάχτυλο, θυμάσαι που κάνουμε έτσι, με τον παράμεσο. Μπορείς να κάνεις και με το ρολάκι σου, να αποσυμφορήσεις την περιοχή. Όταν μιλάμε για ανόρθωση στα βλέφαρα, εξαρτάται και λίγο από εμάς και από τις κινήσεις που κάνουμε. Δηλαδή, δεν θα μένεις στην τοποθέτηση μόνο κάτω από το φρύδι, θα πηγαίνεις και πάνω από το φρυδάκι και ταυτόχρονα θα ανασηκώνεις. Εντάξει, για να περνάνε τα ενεργά συστατικά, να εισχωρούν σε βάθος και να παίρνει το μήνυμα να αντιλαμβάνεται, θέλω να πω και δύσκολη λέξη, να αντιλαμβάνεται λοιπόν η επιδερμίδα ότι εσύ τώρα κάτι έχεις βάλει, αλλά κάνεις και λίγο τσίκι τσίκι, τσίκι τσίκι, τσίκι τσίκι, για να βοηθήσεις και εσύ λίγο τη δουλειά, ναι. Δες πόσο να σηκώνεται. Ελαφριά, δεν θέλει έντονες κινησούλες. Και μένα λέει το μάτι, έχει πάρει τον ανήφορο. Όλα παιδιά, όλα πάνω, όλα πάνω. Και την ψυχολογία μας να μπορέσουμε θα είναι ακόμα πιο τέλειο. Για να λεγόμαστε άνθρωποι θα πρέπει πρώτα να μάθουμε να είμαστε συνάνθρωποι. Είναι λόγια κάποιου ακαδημαϊκού της φιλοσοφικής σχολής. Μου διαφεύγει το όνομά του αυτή τη στιγμή. Συμφωνώ. Του υπενθυμίζεις να σηκωθεί. Του περνάς το μήνυμα ακριβώς ότι τώρα αυτό εδώ που σου κάνω είναι για να σε ξυπνήσω, ενεργοποιώντας λοιπόν τη μικροκυκλοφορία του αίματος, ταυτόχρονα με πιο άμεση και σίγουρη εισχώρηση των ενεργών συστατικών. Οκ. Okay. Λοιπόν, εννοείται ότι το μαγικό ραβδάκι, παιδιά, τώρα δεν είναι ώρα, αλλά θέλω να το πω. Το βλέπετε εδώ. Μετά την έκθεση τι σας είχα πει, ότι σε ένα μήνα, ενάμιση, να τα βλέπετε. Γενικότερα να ξέρετε ότι οτιδήποτε έχει υαλουρονικό, κολαγόνο, πεπτίδια και τα βάζουμε ρινοπαριακές και γενικότερα όπου θέλουμε να γεμίσουμε τις, οι ρητίδες γεμίζονται, δεν εξαφανίζονται. Οι ρητίδες γεμίζονται, φουσκώνουμε τις ρητίνες. Τις γεμίζουμε λοιπόν. Βοηθώ να απορροφηθεί με κινησούλες, αν δεν θέλεις να δουλέψεις άλλο το ρολάκι σου κι εσύ. Ωραία. Λοιπόν, μαγικό ραβδί, απαραίτητο, σε κάθε ρουτίνα ταιριάζει. Δεν είναι τυχαίο ότι με βλέπεις ότι αυτά εδώ δεν τα αποχωρίζομαι και είναι τα πρώτα προϊόντα έτσι που χρησιμοποίησα και είδα τόσο μεγάλη διαφορά στις 20 με 25 μέρες καθημερινής στρατιωτικής χρήσης, έτσι, πρωί και βράδυ. Στη συνέχεια, όταν έχω στη ρουτίνα μου υαλουρονικό με κολαγόνο μαζί, θα μπει αμέσως τώρα μετά το Bright Eyes. Αν το Bright Eyes το κάνω σε τύπου θεραπεία, όπως είδες τώρα, δηλαδή θέλω να εκμεταλλευτώ στο μέγιστο τα ενεργά του συστατικά, θα το βάλω πρώτο.
αν το Bright Eyes θέλω όμως να το βάζω σαν συντήρηση, μπορώ να βάλω το Face Elixir πρώτα και μετά να βάλω το Bright Eyes. Αυτό δηλαδή που με ρωτάτε ποιο μπαίνει πρώτο, ποιο μπαίνει πρώτο, επειδή δεν έχω δει την επιδερμίδα σου και επειδή δεν ξέρω τι ακριβώς ανάγκες έχει η επιδερμίδα σου, αυτό θα το αποφασίσετε εσείς, εντάξει. Αν θέλεις να γεμίσεις τις ρητίδες σου, να κάνεις ανασήκωμα, να κάνεις φούσκωμα, να κάνεις πλάμπινες, θα χρησιμοποιήσεις πρώτα το Bright Eyes. Αν θέλεις το Bright Eyes απλά να σου συντηρήσεις το αποτέλεσμα του ενέσιμου που έκανες, της έγχυσης υαλουρονικού κολαγόνου που μπορεί να έκανες, του αποτελέσματος που έχεις φέρει με το skin care σου, θα το χρησιμοποιείς μετά το υαλουρονικό σου. Δεν παίζει ρόλο και το ένα δεν θα ακυρώσει το άλλο. Εντάξει, Face Elixir λοιπόν στη συνέχεια. Κατά κύριο λόγο Aurora θα παίξει σήμερα για να μου φτιάξουν και τη διάθεση τα αρώματά της. Ειδικά το Face Elixir έτσι που μοσχοβολάει. Θέλεις οριακά να το πιείς, πραγματικά. 12% υαλουρονικό, 12% κολαγόνο. Δεν ξεχνάω ποτέ να κατεβάζω όλα μου τα συστατικά, όλα μου τα προϊόντα σε λαιμό και ό,τι μου μένει να τα περνάω και στο χεράκι μου. Εντάξει, επόμενο στην ρουτίνα μου θα είναι... Έλα, η Κωνσταντίνα και το team Aurora το βάφτισε Mom Instant Lift. Εγώ το βάφτισα τσιτωτικό. Το τσιτωτικό το serum, λοιπόν, της Aurora, το Mom Instant Lift, είναι ακριβώς αυτό που ακούς. Τσιτωτικό. Δηλαδή, θα το βάλεις και στα πρώτα ένα λεπτό μέχρι 10, ανάλογα τον τύπο επιδερμίδας, ξαναλέω, ανάλογα τις ανάγκες, γιατί κάθε άνθρωπος ή κάθε επιδερμίδα είναι διαφορετικός και επίσης εξαρτάται και από τι έχει συνδυάσει πιο πριν. Εντάξει, εκτός από βιβλίο, τι λέει, εκτός από βιβλίο οι ρουτίνες της Άννας, πρέπει να βγει ένα εγχειρίδιο με το «Οι φράσεις της Άννας για θετική ματιά στην καθημερινότητά μας». Σ' αγαπώ, ευχαριστώ. Λοιπόν, ο τσιτωτής, ναι, το πιο τσιτωτικό σέρουμ που έχει η Aurora, αλλά εκτός από το τσίτωμα που κάνει στην επιδερμίδα, αυτό που είναι μαγικό και το βλέπουμε όλοι και όλες, πρώτα απ' όλα το είδαμε, εντάξει, το είδαμε και στην επιδερμίδα της Κωνσταντίνας τελευταία φορά, αλλά η Κωνσταντίνα χρησιμοποιεί και κάτι άλλα προϊόντα που ετοιμάζει και θα τα πούμε στην πορεία. Εντάξει, λοιπόν, εμείς εδώ λέει είμαστε για σένα, χαμογέλα και όλα περνάνε. Προσπαθώ να χαμογελάσω, αλλά ξέρεις τι, είναι αυτό που είπα στην αρχή. Με θλίβει πάρα πολύ η απώλεια οποιασδήποτε ψυχής στον πλανήτη, αλλά πιο πολύ με θλίβει και με εξοργίζει κάποιες συμπεριφορές ανθρώπων που έχουν και βήμα και μιλάνε λες και δεν χάθηκαν ανθρώπινες ψυχές. Αυτό κρατάμε, δεν θα το ξανααναφέρω. Τα είπα στην αρχή, θα χαμογελάω όσο μπορώ. Μέχρι το βραδάκι, μέχρι αύριο θα είμαι καλύτερα. Εντάξει, λοιπόν, πάμε να βάλουμε τώρα το τσιτωτικό μας. Τελείωσε και ο Χωσέ, πάει να φορτίσει. Αυτό που άκουγες είναι ο Χωσέ, είναι η σκούπα ρομπότ. Μία πιπέτα είναι αρκετή και για πρόσωπο και για το λαιμό σου. Και αν θέλεις να είσαι λίγο πονηρή, θα πάρεις λίγο πριν απλώσεις και θα βάλεις τοπικά στα σημεία για να βοηθήσεις στο τσίτωμα. Εδώ, στο πόδι χήνας. Όλο το άλλο που σου έχει μείνει στο χέρι, πάρτο και άπλωσέ το σε όλο το πρόσωπο. Εκτός λοιπόν από το τσίτωμα, αυτό που μου περιγράφεται και αυτό που βλέπουμε και αυτό που πήγα να πω πριν, είναι ότι θα σου βελτιώσει την υφή. Τι σημαίνει αυτό? Θα σταματήσει να υπάρχει αναγλυφότητα. Θα σταματήσει να υπάρχει
σαν βραχάκια εγώ το περιγράφω για να καταλάβεις. Δηλαδή όταν ακουμπάς την επιδερμίδα και δεν είναι λία αυτό που βλέπεις τώρα, αλλά το δάχτυλό σου ακουμπώντασε κάνει τσουκου, 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 σαν να βρίσκει εμπόδια, αυτό όσο χρονών και να είσαι, όσο χρονών και να είσαι, θα στολίσει αυτό το σέρουμ. Είναι τα θαλάσσια πολυμερή, αυτά τα βοτανικά θαλάσσια πολυμερή που έχουν εμπλουτίσει αυτό το πολύ ισχυρής και άμεσης απορροφητικότητας και σε βάθος απορροφητικότητας, το ανάγλυφο, μπράβο βρε παιδιά, αυτό ήθελα να πω, ναι, την αναγλυφότητα. Εγώ πάντως από αυτό που βλέπω με έχεις κάνει να θέλω να πάρω την τοστιέρα μαλλιών, παρόλο που τη φοβάμαι. Ναι. Ναι, δεν παθαίνουν τίποτα. Και πρόσεξε, χωρίς αφρό. Μόνο σκάνδαλ κέρατιν με λάδι. Τίποτα άλλο. Χωρίς αφρό. Αυτό. Λοιπόν, το Mom Instant Lift δεν χρειάζεται καθόλου χρονική απόσταση με το Cooper. Θα το δεις και τώρα, θα το βάλω αμέσως. Οπότε, ακόμα κι αν δεν είσαι 30+, να πούμε καταρχάς ότι δεν χρειάζεται να είσαι μανούλα για να πάρεις αυτό τον ωρό. Γιατί μου έχει έρθει και αυτή η ερώτηση στα DM. Μια πολύ γλυκιά ερώτηση και πολύ όμορφη ερώτηση που δεν την απάντησα. Το είχα ξεχάσει, να με συγχωρέσει η κοπέλα. Λοιπόν, το ότι λέγεται Mom Instant Lift, λοιπόν... Για τραχή δέρματα να βάλω άλλο πια. Ναι, το Mom Instant Lift καθημερινά, ρομποτικά, στρατιωτικά. Να το τώρα αρχίζει και τσιτώνει. Βλέπεις, το βλέπεις. Αρχίζει και είναι όλα πάνω, όλα ψηλά. Πάνε όλα ψηλά, πάνε όλα ψηλά. Λοιπόν, δεν χρειάζεται λοιπόν να είσαι μανούλα. Δεν παίζει κάποιο ρόλο στο αν είσαι μανούλα ή αν έχεις γίνει μανούλα ή αν θα γίνεις μανούλα. Ο λόγος που βαφτίστηκε Mom Instant Lift, να ξέρεις, είναι λίγο συγκινητικός και κάθε φορά που το λέω βάζω τα κλάματα. Ίσως δεν είναι πολύ καλή στιγμή να απαντήσω λοιπόν στην ερώτηση της κοπέλας, αλλά πρέπει να απαντήσω. Είναι γιατί η Κωνσταντίνα, αν δεις εδώ αυτή τη φωτογραφία, αφιέρωσε αυτό το προϊόν στη μανούλα της. Και γράφει «Dedicated to my hero mom holding my hand through every step of my journey. Thank you for everything». Λοιπόν, με λίγα λόγια γράφει, να το μεταφράσω, ότι είναι αφιερωμένο αυτό το προϊόν στην ηρωίδα μαμά της, που πάντα της κρατούσε το χέρι σε αυτό το ταξίδι της και ότι την ευχαριστεί για όλα. Εγώ με αυτό μπορεί να τρελαθώ. Οπότε όταν η μαμά της είπε μια μέρα έτσι που ήταν εκεί πέρα στον καναπέ με τα γατιά τους και τα αυτά τους τα ωραία, ότι όλα καλά βρε Κωνσταντίνα μου, πάρα πολύ ωραία τα προϊόντα σου και αυτά, αλλά κάνε κάτι και για μας τις λίγο πιο, και τις έβαλε έτσι τις φυτιλιές. Το επόμενο προϊόν λοιπόν που έβγαλε η Κωνσταντίνα η Αωρόρα ήταν το Mom Instant Lift. Και μετά ακολούθησε ο δοστρωτήρας εδώ πέρα, ο μάγος που τα σάρωσε όλα, μετά ακολούθησε και η κρέμα ματιών με προστασία και από μπλε φώτα και δεν συμμαζεύεται. Λοιπόν, το προσπερνάμε, συνεχίζουμε. Η σειρά λοιπόν είναι, και εγώ νόμιζα λέει πως ήταν ρατσιστικό το όνομα, θυμάσαι Άννα. Ναι, ναι, αλλά το είχαμε συζητήσει, το δικό σου το μήνυμα το είχα δει επί τόπου και είχα απαντήσει. Λοιπόν, η σειρά λοιπόν που κάναμε μέχρι τώρα τη ρουτίνα μας, συγγνώμη, ακριβώς αυτή τη ιστορία με έκανε να διαλέξω την Αωρόρα. Λοιπόν, αχ εδώ είσαι αγαπημένη μου, σ' αγαπώ. Bright Eyes λοιπόν, Face Elixir και Mom Instant Lift είναι η σειρά μέχρι τώρα. Εντάξει. Και τώρα θα πάμε στο μάγο και κάνω αυτό το βίντεο. Δεν θυμάμαι τώρα ποια κορίτσια ήτανε, αλλά δύο κορίτσια στο YouTube, αγαπημένα, έκαναν την εξής ερώτηση στα σχόλια. Ποιος είναι αυτός ο μάγος, βρε παιδιά?
Όταν με ακούτε ή μας ακούτε εδώ που, γιατί εσείς στο YouTube δεν μπορείτε να βλέπετε τα σχόλια όπως εγώ αυτή τη στιγμή. Καλημέρα αγαπημένοι μου. Όταν μιλάμε για μάγο, μιλάμε για τον μάγο αυτό εδώ το προϊόν, αυτό εδώ το μαγικό. Βλέπω λίγο τις αδυναμίες μου δείχνεις. Ναι, δεν γίνεται. Σήμερα περισσότερο από ποτέ έχω ανάγκη αυτά τα προϊόντα, καταλαβαίνετε. Λοιπόν, τι είναι ο μάγος και γιατί ονομάστηκε μάγος. Όταν λοιπόν εδώ κάποια κορίτσια και κάποια αγόρια που... Εγώ, Ανούλα μου γλυκιά, θέλω να σε ευχαριστήσω γιατί είσαι η αδελφή, η φίλη με αυτά που μας λες και μας δείχνεις. Έχουν φύγει οι ρητίδες, οι πανάδες και δες το σώμα, η σύσφυξη. Δεν έχω λόγια, ένα μεγάλο ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ, αλλά το ευχαριστώ πρέπει να μοιραστεί ισόποσα πέρα από μένα που απλά εγώ στα παρουσιάζω, στα αναλύω και σε βοηθάω στο να καταλάβεις αν θα σου ταιριάξουν, να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στις εταιρείες που έχουν ξεπεράσει και θα ξεπεράσουν κι άλλο τον εαυτό τους. Κωνσταντίνα, μ' ακούς? Να πούμε και ένα μεγάλο λοιπόν ευχαριστώ στην έμπνευσή μας, γιατί και εγώ όταν ζητάω κάτι από μια εταιρεία, δηλαδή να βγάλουμε και κάτι τέτοιο στυλ, τι θα λέγατε να βάλουμε και από αυτό μέσα σε αυτό το προϊόν. Όλα αυτά που λέω είναι όλα αυτά που συζητάμε μαζί. Είναι όλες οι ανάγκες που διαβάζω στην ομάδα, που διαβάζω στα σχόλια, που μοιραζόμαστε μαζί. Γι' αυτό είμαστε τόσο μοναδικοί σε αυτό το προφίλ, γιατί έχουμε φωνή και όχι απλά μας ακούν, μας αγαπάνε, μας φροντίζουν και όσο μπορούν κάνουν τα καλύτερα σε όλα τα επίπεδα. Οπότε το ευχαριστώ δεν θέλω να το λέτε μόνο σε μένα, θέλω να το λέτε και στις εταιρείες, γιατί αν η Κωνσταντίνα για παράδειγμα έτσι δεν ζήταγε τη γνώμη μου πώς σου φαίνεται και αυτό και εκείνο και τ' άλλο, και όχι μόνο η Κωνσταντίνα, όλοι δηλαδή δεν ενώναμε τα χέρια μας για το ανθρώπινο κομμάτι, για το μοίρασμα που λέμε γνώσεων, γιατί και εγώ μαθαίνω από την Κωνσταντίνα, από τα εργαστήρια και αυτά, και βοηθάω και εγώ όσο μπορώ με το τόσο από τις λίγες γνώσεις που έχω, γιατί τα συστατικά που βρήκε η Κωνσταντίνα, το επιτελείο της και το εργαστήριό της είναι εξωπραγματικά, έτσι. Όταν διάβασα εγώ για το Αρκτάλις στην κρέμα των ματιών, τσίριξα, η Κωνσταντίνα το θυμάται. Όταν είπε ότι ο μάγος θα έχει μέσα πεπτίδιο χαλκού σε ποσοστό 2% και όλοι ξέραμε ότι ένας προγενέστερος ορός που χρησιμοποιούσαμε άλλης εταιρείας με 1% ποσοστό έκανε αυτό το πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα στο πρόσωπο, σκέψου δηλαδή τι κάνει εδώ, που έχει 2% ποσοστό πεπτίδιο χαλκού, έχει το ιαλουφίλερ σε ποσοστό 1% και έχει την πιο προηγμένη τεχνολογία ντρόουν πεπτιδίων, πεπτίδιο μέσα σε πεπτίδιο που απελευθερώνεται σαν κάψουλα στο πρόσωπο και δρά τοπικά σε συγκεκριμένα σημεία που εκείνο εντοπίζει ότι έχει ανάγκη, δηλαδή είναι εξωπραγματικά. Τι είπε. Ποιος το είπε καλέ, τι έχασα. Τι διαμαντάκια λέει τη Μάης Κωνσταντίνα μας. Χαίρομαι που τους υποστηρίζουμε και μετά γυρίζει πίσω σαν απόλευση για εμάς. Θα βγάλει και τα νοτική. Ούτε σε μια εβδομάδα θα τα πούμε όλα. Αλήθεια! Αλήθεια λες! Α, θα τρελαθώ! Ναι, τους αγαπάμε γιατί σε μια εβδομάδα θα βγουν. Εντάξει. Λοιπόν, εντάξει, το έχουμε. Ορίστε, βγάλαμε και την αποκλειστικότητά μας εδώ. Οπότε, ο μάγος μπαίνει σε όλες τις ρουτίνες. 52 χρονών και σε 6 μήνες έμαθα τόσα πολλά που δεν το πιστεύω. Παρακολουθώ όσο μπορώ και βλέπω διαφορά μεγάλη στο πρόσωπό μου. Ευχαριστώ κορίτσι μου, όμορφο να είσαι καλά. Να συνεχίσεις γιατί είσαι ακόμα στην αρχή. Ακόμα στην αρχή είσαι.
Πού να δεις στον ένα χρόνο. Δεν θέλω να σου πω στα 2 χρόνια. Αν θα κάνεις στρατιωτικά, ευλαβικά, ρουτίνα για 2 χρόνια, θα πας για αλλαγή ταυτότητας, να ξέρεις. Να ξέρεις, όπως και εγώ και οι φίλες όλες εδώ, που είμαστε στρατιώτες. Λοιπόν, πώς χρησιμοποιείται τώρα ο μάγος. Δική μου πάντα συμβουλή, ο καθένας θα το χρησιμοποιήσει όπως εκείνον τον βολεύει, θα είναι να πάρεις μία σταγόνα λοιπόν πρώτα, να τοποθετήσεις, να τοποθετήσεις στα σημεία, ποδιχινάς, μεσόφριο, μέτωπο, δύσκολο μέτωπο, βάλε και λίγο τοπικά. Ρινοπαριακές. Έχεις μαριονέτας. Θέλεις και λίγο γέμισμα στα χυλάκια. Βάλε και λίγο γέμισμα στα χυλάκια. Έχεις και εσύ το σύνδρομο του υπολογιστή, του κινητού. Γενικότερα η δουλειά σου είναι... Έλα με η μπή, καλημέρα. Η δουλειά σου είναι σε ένα γραφείο, σε ένα αυτό. Ήρθανε τα μέλια μου. Δεν μπορώ. Και οι χαλουκουμάδες από χτες, με λυσόν έργο, τι μας έχετε κάνει. Θέλω να μπω μέσα στα βάζα των μελιών. Πάω λοιπόν τοπικά, όπου έχω πρώτα πιο βαθιές ρητιδούλες και πάω και δίνω εκεί αυτή τη μία σταγόνα. Το είδατε που έφτασε για όλο το πρόσωπο και έβαλε μετά άλλη μισή για τις 2 του λαιμού, έτσι. Και το φίλερ εννοείται θα το βάζεις και πάνω στα χείλη. Τι πόσο χαίρεσαι. Μέχρι να το βρουν τα παιδιά το μέλι. Λοιπόν, άλλη μία σταγόνα. Είναι πηχτόσα προϊόν, οπότε αν δεν σου πέφτει, τα χεράκια σου έτσι κι αλλιώς είναι καθαρά, θα βγάζεις τη σταγόνα σου, θα σκουπίζεις την πιπέτα σου για να σου βγαίνει και μετά θα κλείνεις το μπουκάλι σου, εντάξει, θα το κλείνετε καλά το μπουκάλι, ναι. Και θα πλώνεις μετά σε όλο το πρόσωπο. Από Σεπτέμβρη που μπήκα στην παρέα είδα άλλο πρόσωπο. Εγώ και ο σύζυγός μου επίσης που του κάνω τις ρουτίνες. Και θα πω και δημοσίως ότι είχα χρόνια ενασχόληση με την καλλιντική περιποίηση. Σε ευχαριστώ αγαπημένη μου. Σε ευχαριστώ. Και σήμερα έλαβα κι άλλο ένα μήνυμα πάρα πολύ συγκινητικό. Πρέπει να το πω. Στην αρχή νόμιζα ότι είναι απλά ένα μήνυμα από... Μία φίλη η οποία, και δεν έχω διδαχτεί τα συστατικά αυτά τα θαυματουργά ποτέ, δεν θα πω το όνομά της ποτέ, μου έστειλε λοιπόν μήνυμα και μου έγραφε ότι σε ευχαριστώ πάρα πολύ, έχουμε μάθει τόσο πολλά πράγματα, είναι πραγματικά κάθε φορά λέει, που ανοίγουμε ένα live σου λες και είμαστε σε πανεπιστήμιο κτλ. Και σε ευχαριστούμε πολύ και της λέω, εγώ σε ευχαριστώ, λέω πάρα πολύ, που είσαι εδώ, πολύ συγκινητικά και όμορφα τα λόγια σου. Και μου γράφει. Με έκανες να πιστέψω και να κάνω το όνειρό μου πραγματικότητα και σε λίγες μέρες παίρνω το πτυχίο αισθητικής στα χέρια μου. Αν με βλέπεις, που με βλέπεις, σε βλέπω εγώ που με βλέπεις, να σου πω και από εδώ δημόσια συγχαρητήρια, να σου πω και να πω σε κάθε άνθρωπο εκεί έξω που θέλει να γίνει αισθητικός, που θέλει να γίνει make-up artist, που δεν του αρέσει τέλος πάντων η δουλειά που κάνει και θέλει να γίνει κάτι άλλο από αυτό που είναι, δεν έχει σημασία πόσο χρονών είσαι. Σημασία έχεις, το ξέρω ότι είσαι αυτή, δεν ήξερα αν θες να το πω το όνομά σου δημόσια. Λοιπόν, η κοπέλα μας είναι που γράφει αυτά τα πράγματα. Με συγκίνησες πάρα πολύ. Και πρέπει να πούμε λοιπόν ότι η Σία μας είναι έμπνευση και για άλλα κορίτσια, να αποτελέσει έμπνευση και για αγόρια. Η αισθητική δεν είναι γυναικεία σε φύση, σε επάγγελμα. Η αισθητική απλώς να αγαπάς την επιδερμίδα, να τη σέβεσαι πάνω απ' όλα την επιδερμίδα και να αποζητάς τα καλύτερα συστατικά και για τον εαυτό σου, γιατί το πρόσωπό σου θα δείξει αν πραγματικά είσαι μία... καλή αισθητικός, το πρόσωπό σου όταν έρχεσαι άβαυτος, αλφιλτράριστος εδώ, όταν τους δείχνεις πότε έβγαλες πυρί και πώς θα το καταπολεμήσεις, όταν ξύπνησες με μαύρο κύκλο και πώς θα το καταπολεμήσεις. Εσύ είσαι ο καθρέφτης λοιπόν της αισθητικής, εντάξει. Οπότε, ακόμα κι αν είσαι αγοράκι, ακόμα κι αν είσαι κοριτσάκι, ακόμα κι αν είσαι 40, 50,
Δεν έχει σημασία. Η γνώση είναι δύναμη και δεν χρειάζεται να πεις ότι θα πάω να γίνω αισθητικός, ντε και καλά, γιατί θέλω να ανοίξω κέντρο, αυτά, δεν έχω λεφτά. Ξεκίνα και κάντο σαν χόμπι. Κάντο για τον εαυτό σου. Κάντο όπως εσύ, όπως σου βγει. Και αν το πιστέψεις και αν το αγαπήσεις, δεν ξέρεις σε ποια επίπεδα μπορείς να φτάσεις. Πραγματικά, όλα μπορούμε να τα καταφέρουμε όταν έχουμε θέληση και αγαπάμε αυτό που κάνουμε. Συμφωνώ απόλυτα και η Σία ας γίνει έμπνευση και για κάποιους ή κάποιες φίλες μας, οι οποίες θέλουν, αλλά διστάζουν ακόμα, έτσι. Λοιπόν, οι ευαίσθητες επιδερμίδες και γενικότερα θα πρέπει να ξέρουμε τώρα ότι μετά το μάγο, αν έχεις το vitamin cocktail που είναι ισχυρή κάψουλα μικροσφαιρίδιο βιταμίνης C, είναι οι γαλάζιες και οι λευκές είναι βιταμίνη έψιλον. Να πούμε λοιπόν ότι όχι απαγορεύονται, δεν απαγορεύονται μαζί, δεν επιτρέπεται να μπουν γρήγορα. Δηλαδή τι εννοώ, εγώ αν ήθελα τώρα και είχα χρόνο να βάλω το vitamin cocktail, θα έπρεπε να περιμένω 25 με 30 λεπτά, τώρα παύση, όχι παύση όμως έτσι, θα έπρεπε να έβαζα και ένα προστατευτικό έτσι από μπλε φώτα, από ακτινοβολία, το έχω φέρει να το βάλω, που θα το βάλω κιόλας αφού στο λέω, της έλευσης, το anti-wrinkle, με μπακουχιόλ, με τη βρώμη και το νεροκάρδαμο, προστασία από μπλε φώτα και ακτινοβολία. Θα έμπαινε λοιπόν σε αυτό το σημείο, εντάξει, και αν είχαμε χρόνο θα περιμέναμε μισή ώρα και μετά θα βάζαμε κανονικά και το vitamin cocktail μας. Οπότε, αν εσύ τώρα έχεις ερωτευτεί το vitamin cocktail και θέλεις όμως και το μάγο στη ζωή σου, γιατί βλέπεις πόσο πολύ βοηθάει στο να γεμίσει τις ρητίδες και να μεταμορφώσει το πρόσωπό σου, θα πρέπει να κάνεις μισή ώρα κενό. Διαφορετικά, θα πρέπει να χρησιμοποιείς το vitamin cocktail το πρωί, αν δεν έχεις χρόνο, και το μάγο σου το βράδυ ή σε μια ενδιάμεση ρουτίνα. Να, εσύ είσαι ο μάγος, λέει, του skincare. Σταμάτα, σταμάτα, σε παρακαλώ. Λοιπόν, οπότε, μπράβο, αν πήρες τη vitamin C από λουλουλά, μπράβο, εντάξει, η οποία είναι υβριδική και δεν είναι τόσο δυνατή, μπορείς να χρησιμοποιείς αυτό. Μπορείς να χρησιμοποιείς αυτό, εντάξει. Δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις ούτε vitamin cocktail μαζί, ούτε vitamin C να κόμει. Δεν μπορείς. Τι άλλο δεν μπορείς. Α, μπορείς και fluff να βάλεις σε αυτό το σημείο, εντάξει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είχα διασταλμένους πόρους λιπαρότητας και στρατιώτης της περιποίησης ήμουν για 30 χρόνια. Η Άννα μου άλλαξε εντελώς την υφή του δέρματός μου. Σας αγαπώ και σας ευχαριστώ όλες τις πανδημούλες. Αγαπημένη μου, εμένα μαθήτριά μου, 39 ετών, που ήταν δύσπιστη ότι κάνουν δουλειά τα προϊόντα, πήρε αριστείο φέτος και γέμισε το σπίτι της προϊόντα. Γιατί αντελήφθην ότι δουλεύουνε. Ούτε γκαλίνικο. Ο Αλέξης ο ίδιος μου είπε, που ρώτησε και την αδερφή του τη χημικό, αλλά και τον μπαμπά του, τον κύριο Ζουνίδη, τον δερματολόγο, ότι για να χρησιμοποιήσουμε το μάγο μαζί με τη βιταμίνη C τη δική τους, το 30% που δεν περιέχει νερό, θα πρέπει πάλι να περιμένουμε μισή ώρα. Γιατί είναι πανίσχυρα, όπως είναι και το vitamin cocktail, και το ένα θα ακυρώσει το άλλο, οπότε ούτε λεύκανση θα κάνουμε και φωτεινότητα και αντιοξειδωτική δράση με τη βιταμίνη C και ούτε θα δούμε το Cooper να κάνει αυτή την ενεργοποίηση κολαγόνου ελαστίνης που είναι αυτός που θα επιτρέψει στα κύτταρα να βοηθήσουν και να πολλαπλασιάσουν και να ενεργοποιήσουν την ελαστίνη και το κολαγόνο. Εντάξει, οπότε αν θέλετε κάποια βιταμίνη C στην πρωινή σας ρουτίνα ή θέλετε το κοκτέιλ σας, πρέπει να βρείτε κάτι άλλο να χρησιμοποιήσετε ή να το κάνετε σε μία ενδιάμεση ρουτίνα μεσημεριανή ή απογευματινή. Ναι, δεν είναι δηλαδή θέμα, γιατί διάβασα κάποια μηνύματα. Εγώ λέει το έκανα, εγώ λέει το έβαλα και δεν έπαθα τίποτα.
Εγώ δεν είμαι ευαίσθητη, μου έγραψε μια άλλη κοπέλα και τα βάζω μαζί και δεν έχω πάθει τίποτα. Λοιπόν, δεν είπαμε ποτέ, ούτε εγώ το έχω πει, αλλά ούτε η Κωνσταντίνα στο live που κάναμε μαζί, ότι θα πάθετε τίποτα. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάθετε τίποτα. Αν υπήρχε περίπτωση να παθαίνατε κάτι, σίγουρα δεν θα ήταν με κάποιο προϊόν που θα σου έδειχνα εγώ. Εντάξει, αλλά πώς θα δεις γέμισμα ρητίδων σε 14 μέρες με το μάγο, πώς θα δεις το κολαγόνο και την ελαστίνη να σου μπουστάρετε και να νιώσεις τα πάντα όλα να ανεβαίνουν, αν μειώνεται η δύναμη του μάγου βάζοντας αμέσως το vitamin cocktail. Είναι σαν να... πώς να στο περιγράψω. Είναι σαν να έχουμε ένα ράλι ταχύτητας, εντάξει, να πηγαίνει η Ferrari μπροστά και να έρχεται και αυτό. Αυτό είναι Porsche και για να περάσει η Porsche τη Ferrari δεν την περνάει τίμια με την ταχύτητα, κατάλαβες, με την ταχύτητα που έχει και τη δύναμη που έχει σαν κινητήρας μηχανής, αλλά για να περάσει τη Ferrari είναι σαν να του απελευθερώνει ένα σύρμα με αγκάθια, οπότε περνάει μπροστά η Porsche, αφήνει πίσω τη Ferrari και όσο σκάνε τα λάστιχά της που τρυπήσανε, τουφ και μένει πίσω, δεν δουλεύει. Και περνάει το δρόμο που έχει χαράξει η Ferrari, η Porsche και δεν έχει ούτε αυτή τη δύναμη. Κατάλαβες. Κατάλαβες τι σου λέω. Δεν ξέρω αν βοήθησα με το παράδειγμα αυτό ή αν ήταν άστοχο, αλλά θέλω να σου πω ότι επειδή είναι και τα δύο πάρα πολύ ισχυρά εργαλεία, δεν θα τα βάλεις μαζί. Θα πρέπει να περιμένεις μισή ώρα, ναι. Είναι μεγάλη λάμψη το πρόσωπο με τις λουλουλά. Η βιταμίνη C της λουλουλά είναι... όχι της λουλουλά, της Q&A από λουλουλά είναι πραγματικά φανταστικό. Θεά λέει και γελάει. Δεν ξέρω αν το καταλάβατε. Το έχω δει από το Fast and Furious και γι' αυτό το ρωτώφερα αυτό το παράδειγμα. Σε γνώρισα στην καραντίνα. 2-3 χρόνια λοιπόν με τη Σοφία της Σανούλας σήμερα κυκλοφορώ. Με βιταμίνη C και αντιλιακή και όλοι μου λένε λάμπει το πρόσωπό σου. Με μποτόξαρες, Ανούλα, με το skin care. Ειρήνη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι τόσα χρόνια εδώ στην παρέα και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που το μοιράζεσαι. Εσάς που είσαστε λίγο πιο πολλά χρόνια στην παρέα, σας αγαπώ λίγο παραπάνω, γιατί είδατε όλοι μαζί που έχουμε φτάσει, γιατί δεν θεωρώ ότι έχω φτάσει κάπου μόνη μου. Όταν σου λένε εταιρείες ότι σε ακούμε και ό,τι ζητάς το ετοιμάζουν τα εργαστήρια την άλλη στιγμή, νομίζω δεν υπάρχει κάτι πιο τιμητικό για την παρέα τούτη όλη. Εντάξει. Λοιπόν, τι λέγαμε, συνεχίζουμε και πάμε. Δεν έχουμε τελειώσει απορούς. Δεν έχουμε τελειώσει απορούς. Πάμε τώρα εδώ να ανεβάσουμε λίγο ακόμα, επειδή μπορούμε, το βλέφαρο, το μάτι, με το Lifting Eye Serum της Nakomi, που ταιριάζει τέλεια πριν κλειδώσουμε με τη ματιόν από Aurora, γιατί έχει το Beautify μαζί με άλλα δύο πεπτίδια που κάνουν τρομερή ανόρθωση και τρομερή δουλειά. Είναι ένα serum σε αυτήν εδώ την σύσταση και υφή. Δηλαδή μπορείς ανάμεσα στο Bright Eyes, γιατί ήταν ερώτηση που πήρα, να χρησιμοποιήσεις ή το ακόμα και για τις συσκευασίες μας ακούνε. Μόνο αυτό. Μία λέτε ότι θέλουμε κάτι για να βγάζουμε την κρέμα ματιών και την άλλη στιγμή έχουν πάρει σπάτουλες και βάζουν μέσα στις κρέμες. Η δύναμή σας νόμιζα ότι σταματούσε στους εκπτωτικούς κωδικούς. Η δύναμή σας δεν μπορείς να καταλάβεις μέχρι που έχει φτάσει και σε ποιες χώρες έχει πάει. Δεν θα πω κάτι άλλο. Λοιπόν, το Lifting Eye Serum θα το βάλουμε. Δεν θα πω κάτι άλλο γιατί θα ομολογήσω ότι έρχεται. Κέρινο παρενικές. Αχ, ταύτιση, Άννα μου, και εγώ για κάτι τέτοια παραδείγματα λέω. Ναι, είμαι σίγουρη. Λοιπόν, κέρινο παρενικές και μεσόφριο κανονικά. Δεν κάνει τρίματα, δεν κάνει καθόλου τίποτα. Και τώρα, πριν κλειδώσω με την κρέμα ματιών, που νομίζω ότι θα τη δούμε να φιγουράρει σε βραβεία. Σίγουρα θα φιγουράρει σε βραβεία.
Θα πάμε να βάλουμε την καλύτερη μπακουτσιόλ τζελ υφή που μπορείς να βάλεις στο πρόσωπό σου σε ποσοστό 1% σε αεροστεγή συσκευασία, φτιαγμένη μέσα σε αλόε βέρα που θα χρησιμοποιηθεί και για καταπραϊντική, θα χρησιμοποιηθεί τέλεια και για after sun, τώρα που θα ξεκινήσουμε, δεν ξέρω πότε, γιατί έριχνε κατακλυσμό χτες το βράδυ όλη νύχτα. Κάποια στιγμή θα ξεκινήσουμε όμως, φαντάζομαι. Αυτό το μοβ μπουκάλι το αγαπώ. Αυτή την μπακουτσιόλ μην φοβάστε να την... γιατί μου έγραψε μια φίλη προχθές μέσα σε ένα πανικό. Σε παρακαλώ, Ανούλα, πες μου. Έχω, λέει, το παιδί που μου παίρνει, λέει, την κρέμα και τη φοράει και εκείνη. Και της λέω, ποια κρέμα, όπα, όπα. Της λέω, ποια κρέμα και πόσο, λέω, γιατί παιδί μιλάμε. Και μου απαντάει, λοιπόν, η φίλη. Είναι, λέει, 17 χρονών, αλλά να σου πω κάτι, ρε Σιάννα. Της έχει εξαφανίσει τα σπυράκια, την έχει βοηθήσει και σε πόρους. Λοιπόν, μην φοβάστε να το χρησιμοποιήσει και το παιδί. Δηλαδή το παιδί από 17-18 χρονών δεν έχει κάτι που θα προκαλέσει κάτι αρνητικό. Ίσα-ίσα τα παιδιά, τα εφηβάκια 17-18-20-22... τα οποία θέλουν και να βαφτούν κιόλας, αποτελεί και μία τέλεια βάση για μακιγιάς. Είναι σε τζέλ υφή, σε τζέλ σύσταση, και όταν βλέπεις ότι μπορούμε να τη χρησιμοποιούμε μετά το τέλος των σέρουν μας και εμείς, και μετά να βάλουμε είτε την Botox μας, είτε την Vitamine C, είτε την Caviar, είτε όλα μαζί τέλος πάντων, δεν υπάρχει περίπτωση να δημιουργηθεί τίποτα. Έχουν φροντίσει να παντρέψουν την μπακουτσιόλ μέσα στην αλόη, χωρίς καθόλου κρέμα, χωρίς καθόλου γαλακτοματοποιητές, και έχουν συνδυάσει και πανθενόλι. Τέλεια η υφή της. Όταν μου τελείωσε μου έλειπε, σαν υφή δεν την αλλάζω με καμία. Βλέπεις, βλέπεις. Άννα, θα μας φτιάξεις καμία μάσκα με όρους της Αουρόρα. Καλέ, έχω φτιάξει εδώ σε live μαζί σας. Έχω στο YouTube βίντεο. Μπακουτσιόλ με το μάγο το βράδυ, όλα ok, εννοείται. Πάρα πολύ καλά. Για γρήγορο, εύκολο, βέβαια, συγγνώμη που θα το πω, αλλά για να είσαι καλυμμένη, νομίζω ότι αυτά. Για βράδυ αυτά. Bright eyes και ματιών δεν το συζητάω, έτσι. Πάμε να δεις, λοιπόν, σε περίπτωση που δεν έχεις ξαναδεί την μπακουτσιόλ gel cream, γιατί προϊόν μιλάμε. Είναι η φυτική ρετινόλη. Όταν εσείς λέτε τι σημαίνει φυτική ρετινόλη, τι σημαίνει θέλω να κάνω το make-up μου πιο ενυδατικό, με τι να το αναμίξω. Και με το μπακουτσιόλ μπορείς. Και με την μπακουτσιόλ μπορείς. Εντάξει. Αν κάποιος δεν το έχει χρησιμοποιήσει ποτέ, θα το χρησιμοποιήσει αρχικά μόνο του. Σιγά σιγά θα μπορέσει να κάνει αυτό που γράφει τώρα εδώ το κορίτσι. Μπορείς να την αναμίξεις και με ένα pump νιασυναμίδης, ακόμη 15% για extra turbo boost. Εντάξει, επειδή ρετινόλη, κάποιοι φοβάστε, κάποιοι είστε πολύ μικροί για να ξεκινήσετε, κάποιοι δεν θέλετε κιόλας, μπορείτε αντί για ρετινόλη να χρησιμοποιήσετε αυτό εδώ το θαυματουργό προϊόν. Δύο pump λοιπόν για πρόσωπο και το ποδηχή να στο περνάω πονηρά, άντε να το κάνω σε slow motion για να το δεις και εσύ, και οπωσδήποτε το λαιμό μας. Όταν μιλάμε για θετική ρετινόλη, όπως έγραψε η φίλη μου η Ντόρα πριν, ότι τον μάγο πολύ πονηρά τον βάζει και στον ντεκολτέ, μπορείτε να βάλετε και την μπακουτσιόλ. Όλα τα προϊόντα της Aurora μπορούν να χρησιμοποιηθούν με όλων των εταιριών. Δεν είναι το θέμα αν θα μπλέξω την Aurora με γκαλίνικο, την Aurora με κορεάτικο, την Aurora με λαντιόπις. Σημασία έχει να βλέπουμε τα συστατικά αν ταιριάζουν ή όχι. Εντάξει. Λένε ότι η ρετινόλη δεν κάνει για καλοκαίρι. Ναι, πολλά πράγματα λένε, λέγανε οι παλαιοί, αλλά ευτυχώς είμαστε εμείς εδώ για να μάθουμε σωστή πληροφόρηση στον κόσμο. Η ρετινόλη δεν προκαλεί τίποτα το καλοκαίρι, αν είμαστε απλά τυπικοί με το αντιλιακό μας.
Το μόνο πράγμα που θα καταφέρει κάποιος που χρησιμοποιεί ρετινόλι, αν δεν φοράει αντιλιακό και δεν φροντίζει το αντιλιακό του σωστά, είναι απλά να ακυρώνεται με το που βγαίνει στον ήλιο. Δεν είναι σαν τα οξέα που είναι επικίνδυνα στον ήλιο. Άλλο τα οξέα, άλλο η ρετινόλη, έτσι. Και τώρα πάμε να κλειδώσουμε την ματιών Gel Trap Fee. Αυτό εδώ, το αρκτάλι στο συστατικό σε ποσοστό 2% τριπλής δράσης, αντιγύρανση, λίανση, ανόρθωση, πολυπεπτιδιακή κρέμα ματιών που θα δεις υφή που δεν θα έχεις ξανά, δεν έχετε ξαναπιάσει τέτοια κρέμα ματιών, δεν έχουμε ξαναγγίξει τέτοια κρέμα ματιών και είναι μία κρέμα ματιών η οποία έχει μικροκρυστάλλους. Αυτό το είδα στην έκθεση, δεν μου το είχε πει η Κωνσταντίνα και μόλις το αντελήφθην τσίριζα στην έκθεση και της έλεγα κοίταξτε στην περιοχή που τη βάλαμε και κοιτάξτε το υπόλοιπο πρόσωπο. Έχει μικροκρυστάλλους που αντανακλούν το φως και ακόμα κι αν έχει ξυπνήσει με πολύ έντονους κύκλους, είσαι στις μέρες σου, έχεις τα κάτω σου, δεν έχεις κοιμηθεί καλά, δεν θα καταλάβει κανένας τίποτα. Δείτε παιδιά υγιές, περιοχή των ματιών. Δεν θα μιλήσω για το συστατικό, το Sepi Lift, στο ανώτατο συστατικό που έχει μέσα, που είναι ένα πεπτίδιο προηγμένης τεχνολογίας που κάνει τριπλής ταχύτητας δράσης σε ανόρθωση και σε σύσφυξη. Δεν θα μιλήσω για τα τετραπεπτίδια τα οποία στοχεύουν και για πρυξήματα και για κατακράτηση πέρα από την ανόρθωση. Είναι μία κρέμ ματιών που για μένα το 2023 πρέπει να βραβευτεί. Τέλος. Και για την καινοτομία στην σύσταση που έβαλαν τα ενεργά συστατικά και τα παγίδευσαν στην ουσία με το gel trap, με τη gel trap σύσταση που έχει, για να μπορέσουν να απελευθερωθούν χωρίς να μειώνεται καθόλου η ένταση και το βλέπεις αυτό στα σημεία που τη βάλαμε και απλά βλέπεις τη διαφορά της πρώτης χρήσης. Πραγματικά συγχαρητήρια, πραγματικά για χειροκρότημα. Δεν ξέρω, έχει πάρει φωτιά η Αουρόρα, τι έρχεται. Εντάξει, ξέρω, αλλά δεν σου λέω. Θα σου πούμε σε μια εβδομάδα, εντάξει, σιγά δεν είναι κάτι που δεν μπορείς να περιμένεις. Έτσι, έχουμε πει πολλά πράγματα, ναι. Αχ, τι. Αχ, δεν καταλαβαίνω. Συγγνώμη, λίπους, το ξαναγράφω, απλώς για να ξέρω, επειδή στα έχω μπορώ να χρησιμοποιήσω το μάγο και την κρέμα της Aurora DCA. Ποια είναι η κρέμα της Aurora DCA? Δεν καταλαβαίνω. Πρέπει να το ξαναγράψεις. Λοιπόν, πάω τώρα εδώ με την Φιώρα, πώς το έλεγε στο σίριαλ, μοναδική μου αγάπη και παντοτινή, Botox 5% νευροπεπτίδιο Botox. 28 μέρες χρήσης, πρωί βράδυ, μέτωπο, πρόσωπο, λαιμός, πηγούνι, πόδι χήνας, θα είναι σαν να έκανες Botox. Σαν να πέρασαν, πόσες μέρες θέλει το ενέσιμο μου έχετε πει? Το ενέσιμο μου έχετε πει ότι θέλει 15 μέρες. 15 μέρες θέλει το ενέσιμο, 25 με 28 μέρες θέλει Botox. Και έλα να μου πεις. Vitamin C μάλλον θα εννοεί. Αν έχεις Vitamin C, το κοκτέιλ, τα εξήγησα και θα ξαναδείς το live. Αν έχεις Vitamin C τη κρέμα, μπορείς. Φιώνα, μοναδική μου αγάπη Μάνθος. 30 July, μαράκι μου γλυκό, σου αγαπώ. Μοναδική αγάπη, ευχαριστώ. Ο μάγος με ρετινόλι μπαίνει και αυτός με ρετινόλι με 25 λεπτά και 30 λεπτά απόσταση. Γενικότερα ο μάγος μπορεί να τοποθετηθεί σε όλες τις ρουτίνες, αρκεί να κρατήσουμε τη μισή ώρα χρονική ασφαλής απόσταση. Εντάξει, μάγο και κρέμα Aurora C. Καλά κατάλαβε η Ντόρα είναι γάτα. Μπορεί. Λοιπόν, πάμε. Σύσταση υφή βοηθητική πολύ για να τοποθετηθεί στα σημεία που θέλουμε.
Γιατί κάποιος τώρα μπορεί, αφού έβαλε την Bakuchiol, όπως εγώ για παράδειγμα, να μην θέλει να βάλει κι άλλη κρέμα, απλά να πάρει τα ωφέλη της Botox και να τα χρησιμοποιήσει στα σημεία που θα έκανε ένα ενέσιμο Botox, όπως κάνουμε εμείς εδώ 2 χρόνια και βάλε τώρα, ναι. Λοιπόν, θα πάω κανονικά και θα βάλω σε όλο το μέτωπο. Εδώ δεν γίνονται οι ενεσούλες, δεν ξέρω, βοηθήστε εσείς που έχετε κάνει. Εδώ, ποδιχίνας. Ρινοπαριακές και απλώνω προς τα έξω. Μπορείς να κλειδώσεις με την Botox, φυσικά. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι καλύτερο που μπορείς να χρησιμοποιήσεις. Και δεν ξέρω αν σας έχω πει στις καινούργιες την ιστορία. Όταν λοιπόν είχα παραγγείλει την Botox από την αγαπημένη μου Φωτεινή από Thomas Shoes, και είχε έρθει, είχα τόση χαρά που 25 λεπτά με μισή ώρα αναμονή από τη βιταμίνη C, την κρέμα όχι. Όχι, δεν είναι σέρουμ, δεν έχει τη δύναμη του σέρουμ η βιταμίνη C η κρέμα, είναι ήπια σε μορφής, οπότε μπορείς. Έχει έρθει λοιπόν η Botox, έχω τόση πολύ χαρά που τσιρίζω και λέω θα πάω στο TikTok και θα γυρίσω βιντεάκια. Ήμουνα με το TikTok τότε τρελή και παλαβή, όπως το είδες και χτες στα story, έτσι. Όλα τα story που είδες είναι 2 χρόνων αυτά που σας ανέβασα χτες. Λοιπόν, τότε που ανακάλυψα τη Fluff, πάνω κάτω, λίγο μετά την Aurora. Πάω λοιπόν και κάνω βιντεάκια και χρησιμοποιώ την Botox 5-6 φορές στο 20 λεπτό. Και μου ακόμα, μέχρι σήμερα, μου κάνει αυτό το μούδιασμα, αυτό το αυτό. Αλλά επειδή είχα βάλει 5-6 φορές, 5-6 φορές, ήτανε σαν κάποιος από πίσω να έχει έρθει και να μου τραβάει το μέτωπο. Στην αρχή είχα νιώσει αυτό, δηλαδή ένιωθα ότι είναι κάποιος από πίσω μου και με τα χέρια του μου έχει ακινητοποιήσει εδώ το μέτωπο και μου το τραβάει και όλος προς τα πίσω. Και είχα επικοινωνήσει με την εταιρεία. Η εταιρεία λοιπόν είχε απαντήσει με ηχητικό. Εγώ δεν ήξερα ότι η Κωνσταντίνα ήταν η εταιρεία. Είχα γράψει λοιπόν τα συμπτώματα. Και μου απαντάει λοιπόν η Κωνσταντίνα, ευγενέστατο πλάσμα, της το δίνω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, λέει, για τα καλά σας λόγια. Αυτό ακριβώς κάνει η Botox κρέμα. Πραγματικά όμως χαίρομαι πάρα πολύ που το αντιληφθήκατε από τις πρώτες χρήσεις και τα λοιπά. Και της απαντάω εγώ. Ξέρεις, όπως τα λέω, χήμα. Και της λέω, θα μου πείτε, αυτό που έπαθα θα επανέλθει. Δεν ξέρω, της λέω, και δεν με νοιάζει, της λέω, που είναι αποτελεσματική η κρέμα. Αυτό που έχω πάθει, της λέω, εγώ εδώ, λέω, στο μέτωπό μου, δεν μπορώ να σηκώσω, λέω, τα φρύδια μου. Δεν μπορώ να δω, λέω, τις ρητίδες, λέω, στο μέτωπό μου. Και μου λέει, μου ξαναλέτε ακριβώς, λέει, με λίγο πιο ηρεμία στη φωνή, γιατί έστελνα ηχητικά εγώ τώρα και είχα πάθει σοκ, έτσι. Μου λέει τι ακριβώς κάνατε και της λέω κάνω TikTok εκείνο το άλλο και έτσι βρεθήκαμε και έτσι μετά βλέποντας και τα βίντεο κατάλαβε ότι και ο υπεύθυνος που έλεγα εγώ το Bright Eyes μαγικό ραβδάκι ήμουνα εγώ, Κωνσταντίνα μη γελάς, και τους έλεγα και όλες να το βάλουν στο ψυγείο και η Κωνσταντίνα είχε νευριάσει γιατί λέει ποια αισθητικός είναι αυτή λέει, που τους λέει να βάλουνε το μαγικό ραβδάκι στο ψυγείο. Εγώ λέει δεν γράφω πουθενά να μπει λέει στο ψυγείο. Και μετά σιγά σιγά έγινε ό,τι έγινε με την Κωνσταντίνα. Οπότε αυτά τα προϊόντα είναι εγγύηση. Αυτά τα προϊόντα αν θέλεις να ξεκινήσεις κάτι από την Aurora για μένα και θέλεις να δεις και να πάθεις, δεν μπορώ να πω ότι θα πάθεις γιατί είναι μεσημέρι, αλλά θα πάθεις ζημιά, είναι αυτά τα δύο. Γι' αυτό είναι best seller και γι' αυτό δεν λείπουν ποτέ από καμία ρουτίνα. Από τότε, κοιτώντας το χρόνο πίσω, 2 χρόνια πριν, με αυτά που έχουμε τώρα μπροστά μας, έχει πάει σε άλλο επίπεδο, ειλικρινά το έχει πάει σε άλλο επίπεδο και χαίρομαι και αναμένω τα καλύτερα από την Κωνσταντίνα. Δεν πάμε πουθενά όμως. Μπορούμε πρωί-βράδυ χωρίς να χρησιμοποιήσουμε τίποτα άλλο, εννοείται, αλλά δεν πάμε πουθενά χωρίς αντιλιακό, περίμενε. Πολύ ωραία η ρουτίνα, τσίτα μπόμπα η ρουτίνα, ναι, συμφωνώ.
Έχει πάρα πολύ καλά και απαραίτητα συστατικά, αλλά χωρίς αντιλιακό δεν πας κάπου. Ναι. Και πάνω στα χείλη σου και στο λαιμό σου. Θα μου πεις έχει συννεφιά. Θα μου πεις δεν θα πάω κάπου. Θα σου πω δεν με νοιάζει. Συγγνώμη, γιατί η ακτινοβολία και ο ήλιος και οι συσκευές και όλα περνάνε πλέον από παντού. Προστατέψτε την επιδερμίδα σας από όσα περισσότερα πράγματα μπορείτε, εντάξει. Έχω πει τις διαφορές της Botox με την BTX. Η Botox έχει 5% νευροπεπτίδιο του ενέσιμου του Botox και η BTX έχει 3 νευροπεπτίδια, διαφορετικά νευροπεπτίδια που στοχεύουν σε ακινησία και χαλάρωση των μυών για να μην γίνονται οι συσπάσεις, να σου κάνει έτσι στην ουσία ένα μούδιασμα, έτσι ώστε όταν γελάς, μιλάς, να μην επιτρέπεις τους μύες να χαλαρώνουν και να δημιουργούνται λεπτές γραμμές. Οπότε είναι ναι, αν θέλεις να τα συνδυάσεις και μαζί. Κατάλαβες, δεν είναι ότι είναι το ίδιο πράγμα. Το είχα πει όταν είχε πρωτοβγεί η BTX, μπορεί να μην το είχες δει. Λοιπόν, συνδυάζεται νιασυναμίδη 20% με βιταμίνη C 30% στην ίδια ρουτίνα, όχι, γιατί η νιασυναμίδη 20% έχει βιταμίνη C. Δεν χρειάζεται να βάλουμε κι άλλο, θα ακυρωθεί. Είναι πολύ ισχυρό το ποσοστό. Λοιπόν, το αντιλιακό πάντα μαζί μας, παντού και πάντα, ανανέωση όταν δεν είμαστε στην παραλία ανά τετράωρο με το συγκεκριμένο γιατί είναι αδιάβροχο, εντάξει, και όταν είμαστε στην παραλία πάλι για το συγκεκριμένο θα πω, το οποίο είναι με χύλισμα κουρκουμά και βιταμίνη ε, στο δίωρο, για να είμαστε ασφαλείς, στη μία μισή ώρα, αλλά στο δίωρο όπως λένε οι οδηγίες. Εντάξει, συμφωνώ, αντιλιακή παντού και πάντα. Αυτά, συγγνώμη αν σας μαύρισα λίγο στην αρχή του live, συγγνώμη γενικότερα θα ζητήσω εγώ για όλους αυτούς που δεν υπολογίζουν τις ανθρώπινες ψυχές σαν ανθρώπινες ψυχές αλλά σαν νούμερα. Θέλω να σας πω ότι ναι, με βοηθήσατε στην ψυχολογία, τα είπαμε και χαμογελάσαμε και βουρκώσαμε και ο ένας έδωσε δύναμη και κουράγιο στον άλλον, γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Θα σας αποχαιρετήσω, πάω στα φασόλια μου, φασόλια μαυρομάτικα και εμείς σήμερα εδώ, πάω στις δουλίτσες μου και θα τα πούμε το βράδυ. Θέλω να είσαστε, να ξέρεις εσύ μου έδωσες να καταλάβω πόσο σημαντική είναι η αντιλιακή, κανείς άλλος. Χαίρομαι πάρα πολύ, χαίρομαι και είναι τιμή μου, πραγματικά. Θα τα πούμε το βράδυ, προσπαθήστε να μην βλέπετε τηλεόραση ή αν βλέπετε τηλεόραση, να δίνετε βάση και να παρακολουθείτε αυτούς που βλέπετε, γιατί είναι κρίμα να παίρνουν δύναμη άνθρωποι που δεν υπολογίζουν τους άλλους ανθρώπους σαν ανθρώπους. Αυτό. Αυτό ήταν το πιο έτσι εκνευριστικό πέρα από το στενάχωρο του πράγματος που έχει συμβεί. Καλή συνέχεια σε όλους τη μέρα σας και θα τα πούμε το βράδυ. Σας φιλώ. Love you too. Γεια σας.